Άρα μαθητές σήμερα, μάθημα masterclass, άρα θέλουμε φάτσες. Αρχίζετε να φαίνεστε. Γιατί θυμάστε ότι θα κάνουμε και ασκήσεις. Α? Αν νομίζετε μερικοί ότι θα περάσετε καλά μία ώρα, άρα σας λέω, αν ξαφνικά δω ότι το βράδυ είστε άρρωστοι, θα ξέρω, ε. Ή μου πείτε ότι είναι με κορονοϊό. Λοιπόν, ωραία, τώρα το καταλάβετε. Για να δούμε, λοιπόν. Άρα θα κάνουμε κινήσεις στην αρχή. Μη μου βάλετε προς το παρόν ήχο, γιατί θα γίνει χαμός. Άρα θέλω απλώς συντονισμό. Άρα, για να δούμε για συντονισμό. Άρα, προσέξτε τα χέρια. Είναι έρθα χέρια. Οκ, ωραία. Τώρα ξέρετε τι θα δω. Θα δω την ταχύτητα του δικτύου σας. Ωραία. Εγώ τώρα, εσείς βλέπετε μεταξύ σας ή όχι? Έχετε βάλει όλες τις εικόνες? Ή έτσι και έτσι. Κανονικά, λοιπόν, όταν εγώ κάνω έτσι, πρέπει να τα έχετε όλα κλειστά. Που είναι καλό και για τη μουσική, εφόσον το λέμε, το βουλώνετε εδώ. Εντάξει, για να δω, λοιπόν. Άρα πάμε. Ναι. Ο Αθανάσιος έχει ένα πρόβλημα, βέβαια κρατάει το κινητό από τη μία, πώς να κάνει το άλλο. Ευτυχώς που δεν σου έβαλα άλλο δάχτυλο. Εντάξει, λοιπόν, ξανά. Άρα, είμαστε όλοι εδώ, κλείνουμε. Okay. Εγώ τώρα δεν θα το κάνω πια, αλλά θα λέω 1, 2. Μπράβο, μελπομένη. Όταν είσαι η μόνη που το κάνει σωστά, να λες τους άλλους, εντάξει, γιατί είναι μπουμπουνιέρες όλοι. Αφού είπα ότι δεν θα το δείχνω. Άρα αυτό θα είναι το 1, αυτό θα είναι το 2. 1, 2. 1, 2. Προσοχή, τώρα αρχίζω τις ρουφιανιές. Αθηνά, έχεις μείνει στο 1. Είμαστε στο 2. Κοίτα την Γκέτα μας σε βοηθάει. Σκέψου ότι είσαι στο νηπιαγωγείο της. Άμα κάνει η κυρία έτσι, κάνεις και εσύ έτσι. Εντάξει. Αλλιώς εγώ θα σου κάνω έτσι μετά. Λοιπόν, ωραία. Είναι πολλοί που έχουν μείνει στο 1. Όχι, η Παναγιώτη σε επηρέασε κάποια. Εδώ είναι το 2. Εδώ είναι το 1. Ήμασταν στο 2. Το ξανακάνω. 2. Ωραία. 1. 1. 2. 1. 1. 1. 2. 1. Είναι μερικοί που έχουν πεθάνει. Να ξέρετε ότι κάθε φορά που κάνετε λάθος, εγώ κάνω χ πάνω στο τέτοιο σας. Παπ. Άρα σβήνουν τα τσα 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 τσα. Ωραία, το ξανακάνουμε. Θέλουμε να δούμε λίγο το ρυθμό. Κυρία Κέτη, μέχρι να φτάσουμε σε λεβέντικο θα πεθάνουμε. Λοιπόν, ξανά. Άρα, 1, 1, 2, 1. 1, 1, 2, 1. Okay, προσέξτε τώρα. 2, 1, 1, 2. 2, 1, 1, 2. Είναι μερικά παιδιά που μπαίνουν στην κατηγορία ειδικές ικανότητες, για να μην πω κάτι πιο βαρύ, και φαντάζομαι ότι φταίει το δίκτυο. Αυτό είναι. Λοιπόν, ξανά. Αφήστε τα χέρια. Αφήστε τα χέρια. Στόμα. Ναι, Άρα, προσέξτε, θα κάνουμε. Να. Κωνσταντίνε, το θυμάσαι αυτό. Νάπολη, Τωρίνο, Μιλάνο. Νάπολη, Τωρίνο, Μιλάνο. Νάπολη, Τωρίνο, Μιλάνο. Λουτσία, εσύ δεν έχεις δικαίωμα να παίξεις, γιατί είναι κοροϊδία, γιατί είσαι Ιταλίδα. Άρα, μας δουλεύεις ψιλόγαζί. Εντάξει, λοιπόν. Άρα, αυτό είναι η άσκηση που κάνουμε. Δεν σας την κάνω τραγουδιστά, γιατί τελείως θα πεθάνουμε, από ό,τι καταλαβαίνω. Άρα, εκτός από τον Κωνσταντίνο βέβαια, που θα αρχίσει να το παίζει στο πιάνο. Νάπολη. Ωραία. Νάπολη, Μιλάνο, Τωρίνο.
Νάπολη, Μιλάνο, Τωρίνο. Νάπολη, Μιλάνο, Τωρίνο. Νάπολη, Μιλάνο, Τωρίνο. Νάπολη, Μιλάνο, Τωρίνο. Οκ. Για να ακούσω τώρα με τον ήχο. Ωραία. Άρα προσέξτε. Άρα βάζετε όλοι τα μικρόφωνά σας. Θα ακούσουμε πρώτα στην αρχή «ΟΚ». Για πείτε «ΟΚ» όταν έχουμε μικρόφωνο. ΟΚ. Ήδη για να πετύχουμε ένα «ΟΚ» ταυτόχρονο, μου θυμίζει θα να είμαστε σε ορχήστρα. Λοιπόν, άρα ξαναπάμε. Νάπολη, Μιλάνο, Τωρίνο. Stop. Λοιπόν, πρέπει να αποφασίσουμε ότι μερικοί θα κάνουν κάτι και μερικοί θα κάνουν κάτι άλλο. Θα πεθάνουμε. Λοιπόν, όπου έχω υδρώσει μόνο που σας είδα έτσι, λέω, τι κάνουν αυτοί. Νιώθω μόνος με την ανθρωπότητα. Λοιπόν, θα κάνουμε τόσο Νάπολη. Νάπολη. Άρα, Νάπολη. Σημαίνει το βουλώνουμε, εντάξει, γιατί ακόμα και να το πω το βουλώνουμε, είναι μερικοί που μιλάνε πάνω μου. Άρα, ξαναλέω. Όταν θα κάνουμε Νάπολη, δεν θα κάνετε Νάπολη όποτε γουστάρετε εσείς. Θα κάνουμε Νάπολη σε αυτό. Άρα, άμα κάνω αυτό, εδώ κάνετε το Νάπολη. Γιατί αλλιώς θα έχουμε τέλεια προβλήματα στην ορχήστρα. Δηλαδή, είναι σαν να μου λέτε, επειδή είμαι κοντά, ο άλλος είναι μακριά, δεν σε βλέπω και άρα κάνω όποτε θέλω. Άρα, για να δούμε. 3, 2, 1... Νάπολη. Πολύ καλύτερο. Μπράβο. Εντάξει, okay. Άρα, αυτό που πρέπει να καταλάβετε είναι ότι μην ακούτε τη φωνή σας, μην ακούτε την οδηγία μου, κοιτάζετε μόνο τα χέρια. Εντάξει. Άρα, ξεκινάτε μόνο με αυτό. Άρα, άμα κάνω 3, 2, 1, στο 1 θα πείτε Νάπολη. Ποιος είπε Τωρίνο, ρε παιδιά. Δεν έχουμε κάνει την άσκηση για το Τωρίνο, Παναγία μου. Είδες όμως πώς ξέρουν καλά τις πόλεις σου, Λουτσία, ε. Ναι. Λέω Νάπολη, αυτές λέει Τωρίνο. Λοιπόν, ξανά. Άρα. Νάπολη. Άρα, καταλάβατε ότι πρέπει να συγκινηθείτε έτσι. Άρα, πάμε τώρα ξανά. Νάπολη, Νάπολη. Νάπολη. Μιλάνο, Τωρίνο. Νάπολη, Μιλάνο, Τωρίνο. Αντώνη, το σήμα φτάνει... Είστε στη Σελήνη. Όχι. Όχι, όλοι εσύ συνεχίζεις να λες Τωρίνο. Λοιπόν, Νάπολη, Μιλάνο και Τωρίνο. Άρα βλέπετε τώρα τι γίνεται. Έχουμε τρεις φορές. Και ουσιαστικά τι κάνουμε. Έχουμε αλλαγή με αυτές τις ονομασίες, γιατί τα ιταλικά είναι πολύ φωνολογικά. Άρα είμαστε σίγουροι ότι κάνουμε το να. Μετά, το νο. Καταλαβαίνετε τι λέω. Τα έχω γράψει. Okay. Μετά έχω το λι-μι-ρι. Λι-μι-ρι. Okay. Άρα, ηχοροπηδάμε έτσι. Και με λέμε να λα ή κάνουμε πονοτονο,
Πονοτονό, πονοτονό ή λιμυρί. Λιμυρί. Τώρα ο Κωνσταντίνος κάνει ώρα, παιδιά, αυτό καινούργια παρακτήρα τώρα αυτό. Άρα εγώ τώρα τι θα κάνω. Εγώ θα λέω α, θα λέω ομικρόν ή γιώτα. Και μετά θα ακούω αυτό που κανονικά είστε θίασος. Αν δεν ακούω θίασο, θέλει να πει ότι δεν το έχουμε. Άρα ξαναλέω. Άμα πω α, α, βέβαια δεν θα λέω όμικρον, θα λέω ο, εντάξει, α, ο, ή, α, ή, ο. Άρα όταν θα λέω α, εσύ θα κάνετε να, λα, να, λα, να, λα. Είμαστε εντάξει. Βλέπω ότι η Λουτσία ζεστάθηκε τώρα, σου λέει εντάξει, εδώ δεν θα τα βγάλουμε με αυτόν. Είναι τρελό ο δάσκαλο. Λοιπόν, ξανά. Υπάρχει κάποιο που δεν είναι καλό μέχρι τώρα. Υπάρχει κάποιο που κρυώνει. Όχι, να ξέρω. Αλλιώ το κάνω πιο έντονο. Να. Λοιπόν, ξανά. Όταν θα λέω ή, θα μου κάνετε λιμύρι. Αθηνά, παίρνει σημειώνει. Λοιπόν, και το άλλο θα είναι πο, νο, το, νο. Πο, νο, το, νο. Πονάει ο τόνος, ξέρω εγώ. Σκεφτείτε. Είμαστε εντάξει. Α. Να, λα, να, λα, να, λα, να, λα, να, λα, 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 λα. Θα βλέπετε αυτό, θα σταματάτε. Εντάξει, δεν θα γίνεται, δεν θα μπορώ να τα σταλώ. Λοιπόν, ξανά. Πάμε τώρα. Ο. Πονο το νο. 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 Λουτσία. Όλοι δεν μιλάνε πια. Τι σημαίνει αυτό, έχει τελειώσει. Δεν σας είδα, σας έψαχνα πάνω και δεν σας έβλεπα και λέω. Ναι, εντάξει, δεν διαφωνούμε, αλλά ξαναλέω, θα κάνουμε κάτι λίγο το ρυθμό, γιατί εντάξει, αυτοί που κάνουν μουσική, καταλαβαίνουν οι άλλοι, βλέπω ότι στα τέτοια τους. Όταν εγώ κάνω 3, 2, 1, κρατάτε αυτόν τον ρυθμό. Κάνω 3, 2, ένα. Άρα μετά θα κάνει να, λα, να, λα. Δεν θα κάνω να, λα, να, λα, να, λα, λα. Okay. Άρα άμα κάνω 3, 2, 1 γρήγορο, τότε πάμε πιο γρήγορα. Άρα εδώ κάνουμε, προς το παρόν είμαστε εδώ. Άρα 3, 2, 1, ή. Άρα ξαναπάμε τώρα. Νάπολη. 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 Τα δάχτυλα παρακαλώ. 3. Κάντε τα δάχτυλα. Γιατί βλέπω μερικοί δεν ξεκινάνε με τον ίδιο τρόπο. Ωραία. Άρα, 3. Ναι, μην τα κρύβεις, Αθηνά, γιατί σου λέει ότι τα δάχτυλα φαίνονται. Όταν λέω ότι τα δάχτυλα φαίνεται, αλλά τα δάχτυλα... Χριστίνα, τα δάχτυλα να τα δει. Πριν το 3, 2, 1. Ας πούμε, ας τα κάνουμε έτσι. Εντάξει. Άρα, 3, 2, 1. Οκ, το κάνουμε με το ρυθμό που κάνω εγώ. 3. Οκ, ξαναπάμε. Ναι, αλλά Γιώργο, δεν ακούς το δάσκαλο. Το διευθυντή ορχήστρας, όταν είσαι με το βιολί, τον γράφεις κανονικά και λες εγώ θα παίξω ό,τι και να κάνουν οι άλλοι να πάνε να... Ε? Και τελειώς πρέπει να κάνεις ντουέτο με τη Λουτσία εσύ. Άρα, 3, 2, 1. Ευχαριστώ. Δεν
είστε στις ίδιες ταχύτητες. Οκ. Εντάξει. Μην ευρεάσω και βάλω άλλο όργανο. Ωραία. Άρα πάμε τώρα. Είναι με τα δάχτυλα. Μ' αρέσει όταν καταλαβαίνετε καλά. Δεν είπαμε ότι θα είναι εύκολο το μάθημα όλη την ώρα. Θα είναι όλο και πιο δύσκολο. Απλώς θα το κάνουμε. Εντάξει. Άρα μπορώ να κάνω. Αρχάλια, δεν βλέπω, δεν μπορώ να προσφέρετε. Άρα. 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1. Δεν σας βλέπω με τα δάχτυλά σας. Σήμερα είστε ορχήστρα δακτύλων. Δεν είναι εντυπωσιακό σαν όργανο, εκτός το ένα. Ναι, πώς θα τώρα καταλάβεις που το πω. Εντάξει, πάμε. Ξανά, είμαι εδώ. Ωραία. Αυτό τώρα κανονικά ανεβριάζεται λιγότερο με τα παιδιά σας όταν λέτε «Ρε παιδί μου, μια οδηγία σου δώσαμε, δεν καταλαβαίνεις». Εδώ δεν κάνετε προς το παρόν ούτε να τραβήξετε κουπί σε τρίρι, δεν μου κάνετε, εντάξει. Αυτό ευτυχώς το έκαναν έτσι στη Βόλγα. Άρα κάνει. Άρα αυτό μπορεί να το κάνετε με το 3-2-1. 3, 2, 1. Άμα θέλετε το κάνετε 1, 2, 3. Δεν έχω πρόβλημα. Δεν θα κολλήσουμε. Ωραία, το κάνω πολύ πιο αργά. Η κυρία Κέτη τα έχει φτύσει. Κυρία Κέτη, εσύ νομίζεις ότι μόνο η κιθάρα είναι δύσκολο, ε? Άρα κάνω 3 από εδώ, 1 από εδώ. Έχω πάρει τώρα. Κανονικά, πέρα από αυτούς που ξέρουν, αυτός εδώ είναι λίγο πιο αργός, αλλά ας πούμε ότι το κάνω 3 τέταρτα, τέλος πάντων, δεν είναι αυτό. Σιγά εγώ βλέπω ποιος αρχίζει να μπαίνει μέσα. Να ξέρετε ότι είναι απλό. Αυτοί που είναι λίγο πιο μουσικοί αρχίζουν να κοιτάνε λιγότερο τις κινήσεις και ακούν το ρυθμό. Άρα σας βλέπω, κάνετε λίγο... Ενώ οι άλλοι που δεν έχουν ιδέα κοιτάζουν έτσι, με τι κάνει ο τύπος. Άρα, θα λέω, είναι λογικό. Άρα κανονικά θα έπρεπε, αυτό που δεν έχετε καταλάβει μάλλον, είναι ότι εγώ τα χτυπάω, μπορεί να το κάνετε με κλειστά τα μάτια εσείς. Πες μου, Αθηνά, είναι πιο δύσκολη η νταρμπούκα ή η γεωπολιτική? Αυτό που πρέπει να κάνετε είναι αυτό που κάνουμε στις ασκήσεις στο θέατρο, θα το δούμε λίγο πιο αναλυτικά με θέατρο πραγματικό, είναι ο συντονισμός. Ωραία. Δεν υπάρχει θίασος χωρίς συντονισμό. Γιατί μετά ο καθένας μπαίνει σε ένα πράγμα. Άρα, άμα το κάνουμε τώρα μουσικά, είναι απλώς επειδή είναι το πιο εύκολο. Αλλά ξαναλέω, ακόμα και να το έκανα αλλιώς, ξέρετε ότι έχω απόλαυτο. Αλλά μην με νευριάσετε.
ας πούμε ότι κάνω. Άρα, Γιώργο, τι κάνω, τι παίζω. Ανοιχτή χορδή, Γιώργο. Λα, 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 μη. Ναι. Κωνσταντίνε, ο Γιώργος είναι στη βιολή και το βιολί και το μαντολίνο έχουν το ίδιο κούρδισμα, κατάλαβες. Γι' αυτό δεν ρωτάμε σε όποιον να είναι. Πέμπτες, πέμπτες. Λοιπόν, ξαναλέω, αυτό δεν έχει σημασία εσείς αν ακούτε. Πρέπει να είστε ικανοί να μπείτε μέσα. Άρα ας το πούμε ότι το κάνουμε με λα, 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 μη, εφόσον κάναμε και το λα και το μη. Θυμάστε στο Μιλάνο. Άρα, λα, 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 μη. Άρα, μόνο με φωνές τώρα. Αφήστε τα δάχτυλα, γιατί ο δάσκαλος σας έχει ήδη βαθμολογήσει για τα δάχτυλα. Πάνω να ξέρετε ότι άμα η Daesh σας κόψει τα χέρια, για μερικούς και μερικές δεν πειράζει. Γιατί με τέτοια χρήση δεν το είχα σκεφτεί ποτέ πριν ότι κάποιος θα το έκανε με αυτόν τον τρόπο. Πήρε και εσύ μπορείς να συντονιστείς. Άρα. Πιο αργός, εντάξει. Δεν κάνω κάτι περίπλοκο, μην με νευριάσετε. Εντάξει, το χέρι είναι άχρηστο εδώ. Δεν κάνω μόνο ανοιχτή χορδή. Εντάξει, άρα. Λα, 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 μη, λα, 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 μη. Θα είναι μερικοί που έχουν λίγο το αυτί, σε άλλους δυσκολεύεται. Άρα, άμα ήθελα να το κάνω... Δεν είναι απαραίτητο να έχετε κάποιο απόλυτο αυτή και τα λοιπά. Σημασία είναι πάνω κάτω, εγώ κάνω το ίδιο, ανάλογα το κάνω πιο πάνω, πιο κάτω, δεν έχει σημασία. Αλλά αυτό που έχει σημασία είναι να καταλάβετε και το ρυθμό. Εντάξει. Δεν μπορεί να μην γίνεται, γιατί εγώ σας βλέπω, έχω απ' όλα. Μα νομίζω, αντί είναι μόνο πιάνο δεν έχω εδώ μέσα, γιατί. Λα, λα. Ακόμα και αν είστε κουφοί, πρέπει να βλέπετε το δάσκαλο να είναι τρεις φορές εδώ, μια, 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 μια και μια εδώ, ας πούμε, ότι να, δεν έχει σημασία. Εντάξει. Άρα ξαναλέω, αυτό που έχει σημασία είναι ο συντονισμός. Ας πούμε σήμερα, τώρα θα σας ξαφνιάσω, εντάξει, θα σας έφτιαξα λίγο. Κανονικά σήμερα θα πρέπει να είστε στεναχωρημένοι. Κανονικά. Γιατί σήμερα είναι 15 Νοεμβρίου, να είναι η επέτειος που το κατοχικό καθεστώς στην Κύπρο 15 Νοεμβρίου 1983 ανακηρύσει ότι είναι κράτος και σήμερα ο κύριος Ερντογκάν θα πάει στην Κύπρο και θα πάει να πει ότι είναι σούπερ τούπερ και τα λοιπά. Άρα τώρα βλέπω μερικοί τσατίζονται ενώ είστε βλάκες. Ποιος τσατίστηκε, να σηκώσει το χέρι ποιος έχει τσατιστεί. Κωνσταντίνος έχει τσατιστεί, είσαι βλάκας, Κωνσταντίνος σε βλέπω. Η Χριστίνα έχει τσατιστεί, είναι και αυτή βλάκα. Ο Γιώργο είναι και αυτό τσατισμένο, αλλά και εσύ βλάκα. Γιατί είστε βλάκε, αυτό είναι το θέμα τη έλλειψη συντονισμού. Διότι μετά από το 1983, μετά από 37 χρόνια, πόσε χώρε έχουν αναγνωρίσει τα κατεχόμενα ω χώρα, η εξή μία. Εδώ και στα τέτοια μα. Να! Καταλάβατε. Είστε μπουμπούνες. Άμα κάθε χρόνο είχαμε άλλες 10 χώρες που... Συγχρονιστήκαμε, δάσκαλε. Μπράβο. Λοιπόν, να, ναι, μπράβο.
La, la, la. La, μη. La, la. La, la, μη. Με έχετε σκάσει, με έχετε σκάσει. Δεν είναι δυνατόν να νευριάζετε για βλακή. Άμα θέλετε να νευριάσετε σήμερα για κάτι, είναι ότι τώρα ενεργοποιείτε. Γιατί εγώ έχω κάθε μέρα έχω κάτι για να νευριάσω, να ενεχόμαστε. Λοιπόν, άρα σήμερα ενεργοποιείτε η πρώτη φάση από το κείμενο που διαβάσαμε χάρη, χάρη στους «Δα, δα, δα, νιέτ, δα, 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 νιέτ». Καλάβες. Άρα το «δα» είναι «δα στους Ρώσους», «δα στους Τούρκους», «δα στους Αζέρους», «νιέτ στους Αρμένιους». «Δα, δα, δα, νιέτ, δα, 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 νιέτ». Αυτό είναι, δηλαδή. Από το θέμα είναι τι κάνετε. Άμα λοιπόν νευρίαζε ο Τσάρλι Τσάπλιν με το Χίτλερ, θα μας είχε κάνει το μεγάλο δικτάτορα, μπουμπουνιέρες. Θα βάλω τη Μαρία να σας κάνει ψυχολογική ανάλυση. Είστε χεσμένοι σε κάθε επέτειο. Λοιπόν, την πρώτη φορά εμένα που μου είχαν καλέσει να κάνω μια διάλεξη ήταν 15 Νοεμβρίου στο σπίτι της Κύπρου στην Αθήνα. Ήταν βέβαια με τους Κύπριους. Ο άλλος ομιλητής στο πάνελ ήταν ο κύριος Αλαβάνο. Εντάξει. Ωραία. Λέω εγώ τώρα. Να καταλάβεις. Άρα μιλάμε για το 2003. Ξαναλέω. Άμα μετά από 37 χρόνια που έχετε πει στους πάντες ότι αυτό είναι ένα ανεξάρτητο κράτος, έχετε φάει 2 ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών και καμία άλλη χώρα, ούτε μουσουλμανική, δεν έχει αναγνωρίσει τα κατεχόμενα ως κράτος. Ποια είναι η επιτυχία? Μπράβο Γιώργο, τώρα συντονίστηκες. Ρωτάω τώρα. Άμα ο Ερντογκάν ερχόταν με διάφορες σημαίες και με διάφορους προέδρους, στο ίδιο σημείο στο Βαρόσι, δεν θα νευρίαζες? Εδώ θα έχεις κάποιο νόημα. Τώρα πηγαίνει μόνος του. Άρα, προσπαθεί να κάνει μπουρδέλο στη Συρία, στη Λιβύη, στην Ελλάδα, στην Κύπρο. Αναγκάζεται να πάει να κάνει τη φιέστα πού? Στην Κύπρο. Το Βαρόσι. Πραγματικά, να! Ωραία. Τώρα λοιπόν, ξαναλέω, για τους Αρμένιους. Ελπίζω να είδατε μερικές ειδήσεις ότι οι Αρμένοι έχουν αρχίσει από μερικές περιοχές να καίνουν τα σπίτια τους. Δεν θέλουν να τα πάρουν οι Αζέροι. Σου υπενθυμίζω ότι αυτό το κάνουμε ακόμα και στο στρατό. Όταν ξέρουμε ότι ένα στρατόπεδο θα πέσει, ανατινάζουμε όλο τον εξοπλισμό τίποτα, γιατί ξέρουμε ότι αυτό θα μας έρθει πάνω μας. Στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, αν θυμάσαι καλά, ήταν ολόκληρα πλοία που βυθίστηκαν για να μην τα πάρει ο εχθρός. Το ξέχασες? Ναι. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν νικήσαμε τον πόλεμο στο τέλος. Απλώς λες, από το να μου πάρει, ξέρω εγώ, ένα τεθωρακισμένο, ένα πλοίο κτλ. Και να είναι πολεμικό, σταματάω. Υπάρχει ένας συντονισμός. Εσύ τώρα όταν το κοιτάζεις μόνο σε ανθρώπινο επίπεδο, θα είχε πλάκα, θα σου το πω αλλιώς. Εγώ πες ότι είμαι διοικητής στην περιοχή και τους λέω, τώρα φεύγουμε 15 του μηνός και έχετε όλα τα σπίτια σας. Θα ήσουν εναντίον ή υπέρ? Δηλαδή τελικά, άμα το είχε δώσει ο διοικητής σαν διαταγή, θα καταλάβαινες τι έγινε. Ρωτάω, υπάρχει κάποιος Αρμένης που τους είπε μην το κάνετε? Άρα μήπως ο αρμενικός λαός κάνει ακριβώς αυτό που θα έκανε κάποιος που θα ήταν διοικητής? Το θυμάσαι αυτό που λέμε η καμένη γη, σαν τεχνική? Ναι. Ποιος είναι ο στόχος της καμένης γης? Να βρούνε καμένη γη. Ναι, να μην παίζει στα χέρια του εχθρού. Γιατί στην πραγματικότητα, στην καμένη γη, μπορείς να κάψεις και τα χωράφια. Γιατί ξέρεις ότι θα βρουν τροφοδοσία και θα μείνουν ακόμα περισσότερο. Γιατί ξέρεις, έχει πολύ πλάκα άμα το σκεφτείς, κυρία μου. Άμα είσαι στα κατεχόμενα κάπου και σου έχουν κάψει τα πάντα, πώς θα μείνεις εκεί? Θα πρέπει να μείνεις με το φαγητό που έχεις φέρει, με τις δυνάμεις που έχεις φέρει, με τον οπλισμό που έχεις φέρει. Ενώ άμα τα βρεις όλα και είναι ανοιχτά τα ξενοδοχεία,
Σωστά. Θυμάστε, ας πούμε, οι Ναζί. Οι Ναζί, οι κομμαντατούρες που πήγαιναν, ξέρεις που πήγαιναν. Συνήθως ήταν στα ξενοδοχεία τα κλασάτα. Που δεν τολμούσαν οι άνθρωποι να τα καταστρέψουν, άρα χρησιμοποιούσαν όλες τις υποδομές. Άρα καθόταν ακόμα περισσότερο. Εδώ αυτό που έχει ενδιαφέρον να σκεφτείς το εξής. Θα σου το πω αλλιώς. Πες ότι είσαι πόντια. Πες. Και απελευθερώνει το πόντος. Και μαθαίνεις ότι έχουν κάψει τα πάντα. Εσύ θα πας να μείνεις? Ναι, θα πάω. Και θα μείνεις πού, αγάπη μου? Θα βρω τρόπο, δάσκαλε, αλλά θα πάω. Όχι, όχι, κάνεις λάθος. Θα φέρεις πρώτα ανθρώπους να χτίσουν σπίτι και μετά θα πας. Γιατί άμα το κάνεις πριν, θα μείνεις πού? Γιατί φαγητό δεν θα έχεις πουθενά. Θα μπορείς να μείνεις κάπου με ασφάλεια, άρα πρέπει να φέρεις τις υποδομές. Αυτό σημαίνει είναι καθυστέρηση. Σωστά, αυτό που έκαναν οι Ρώσοι με τους Γερμανούς, τους Ναζί, που έκαιγαν τη γη και εδώ, είναι το ίδιο. Και εμείς το έχουμε κάνει αυτό. Αλλά θέλω να σας πω, εμένα αυτό που με στεναχωρεί είναι ότι είστε πεσμένοι. Ενώ εγώ βλέπω τους Αρμένιους που είναι μαχητές και σου λέει, εμείς τώρα θα το κάψουμε το σπίτι, δεν θα το πάρουν και θα ξανάρθουμε. Και αυτό θα το ξαναφτιάξει το σπίτι. Αυτό είναι τεράστιες άλλης εμβέλειας. Δεν σου αφήνω τίποτα. Χρειαζόμουν αυτή την πληροφορία για να το μεταφέρω. Το σε μάθημα θεάτρου. Το θέατρο σου επιτρέπει να ζήσεις πολλές ζωές. Ωραία. Ρωτάω τώρα. Τώρα που ξαναμπήκες και συντονίστηκες με το Μιλάνο, Τωρίνο, Νάπολη. Αν άκουγες το δάσκαλο να σας πει κάψε τα σπίτια, φεύγουμε για να ξανάρθουμε, εσύ θα έλεγες εγώ δεν το καίω? Αν έπαιρνα συμβουλή από κάποιον που εκτιμούσα, βεβαίως θα το έκανα. Και αλλά πες μου ένα πράγμα, όταν πήγες σε συλλαλητήριο για τη Μακεδονία, περίμενες οδηγία? Δεν είπαμε η οργάνωση. Το θέμα είναι να το οργανώσει κάποιος, άμα δεν έρθει κανένας, τι κάνεις? Ναι. Ωραία. Άρα ξαναλέω, εδώ είναι πάλι το ίδιο. Ένας θίασος είναι κάτι που είναι οργανικό. Τώρα είστε όλοι μαζί. Ο καθένας συνήθως κοιτάζει αυτά που κάνει μόνος του. Ωραία. Εσείς τώρα την ώρα που σας έβαλα την άσκαση, κοιτάζετε τι κάνουν οι άλλοι. Αμέ. Ωραία. Ρωτάω τώρα. Εμείς δεν κάψαμε ποτέ σπίτια μας δικά μας να μην μπουν οι Ναζί? Και βέβαια το κάναμε. Γιατί έτσι δεν μπορούσαν να βρουν τίποτα στην περιοχή. Αλλά σου λέει, εφόσον πρέπει να την παρατήσουμε, την παρατήσουμε. Okay. Το θέμα είναι διαφορετικό. Δεν είναι ότι σταματάς έναν πολιτισμό. Δεν σου λέω, ας πούμε, ότι θα πάνε να τεινάξουν τον Παπί και τα Τίκ. Δεν θα πάνε, ας πούμε, να ρίξουν τον πύργο του Άιφελ ή την Ακρόπολη. Δεν λέμε αυτό. Γιατί και να τεινάξεις την Ακρόπολη, άμα ήταν ο Τούρκος, θα έμενε στην Ακρόπολη? Θα ζούσε στην Ακρόπολη? Όσοι από εσάς έχουν πάει στην Ακρόπολη, μπορεί να ζήσει κάποιος εκεί πέρα χωρίς να φέρει νερό, χωρίς να φέρει φαγητό? Πού θα το φέρει, από πού, από τα φυτά? Άμα είναι πέτρες, είναι πέτρες, δεν έχει πρόβλημα. Εντάξει. Άρα, άλλο τα ερείπια και άλλο να μπορούν να μένουν μέσα. Γιατί ξέρεις κάτι, είναι κάτι που δεν έκαναν οι Κύπροι στην εισβολή. Και ξέρεις γιατί? Γιατί οι Κύπροι νόμιζαν ότι θα επιστρέψουν αμέσως. Το 1974 και είμαστε το 2020. Εγώ μπορώ να σου πω ότι άμα κοιτάξεις τι έκανε το κατοχικό καθεστώς, το πρώτο πράγμα που έκανε είναι τους έβαλε στα σπίτια των Κυπραίων. Γιατί επειδή ήταν ένα τέτοιο μπουρδέλο, κανένας ακόμα και από τους διοικητές δεν είπε «Παιδιά, κάψτε τα, του δίνουμε». Άρα θα τους είχαμε καθυστερήσει πάρα πολύ. Τώρα τι γινόταν? Αυτοί έμπαιναν στα σπίτια, συνέχιζαν την επίθεση, ήταν όλα καλά. Δηλαδή στρωμένο το επίπεδο, στρωμένο. Εντάξει, ωραία. Ξαναλέω λοιπόν. Το θέμα λοιπόν που έχουμε εμείς τώρα, το θέμα του συντονισμού, το έχει ο θίασος, το έχει η ορχήστρα. Πολύ συχνά αυτοί που δεν ξέρουν από μουσική, θεωρούν ότι ο διευθυντής ορχήστρας είναι ένας κόπανος που κάνει έτσι, εντάξει, και τι κάνει ρε φίλε, και άμα τον βγάλεις εμείς δεν παίζουμε. Αυτά που έχουμε δει, να ξέρετε ότι μετά από μερικά λεπτά, με επαγγελματική ορχήστρα πάλι χάνουν. Γιατί δεν έχουν τη δυνατότητα να βλέπουν παντού όλοι τι κάνουν. Μπορούν να δουν το δικό τους. Αλλά όχι την ορχήστρα να είναι 80 άτομα και να ξέρουν που πάει. Αλλά τι κάνουν ουσιαστικά? Δεν κοιτάζουν
όλη την ορχήστρα. Γιατί ο καθένας κοιτάζει μόνο τους δικούς του, δεν μπορεί να δει. Άρα κοιτάζουν όλοι τον ίδιο. Άρα δεν συντονίζονται με τον διπλανό. Θα ήταν τεράστιο λάθος. Γιατί άμα συντονιστείς με τον διπλανό σου, αυτός θα με έχει αργήσει λίγο. Εσύ αργείς. Από εδώ μέχρι να φτάσει εδώ, όλοι να έχουν πατήσει. Άρα κοιτάζουν το ίδιο πράγμα. Και γι' αυτό στο θέατρο έχουμε τον σκηνοθέτη. Έχουμε βέβαια και το κείμενο. Όπως έχουμε στο άλλο την παρτιτούρα. Οι οδηγίες που σας δίνω τώρα θα το δούμε πιο πολύ το βράδυ, αλλά είναι πιο πολύ για να προετοιμαστείτε, είναι ότι εσείς τώρα, ας πούμε, ντυθήκατε πώς. Ντυθήκατε όπως να είναι. Άρα είστε θίασος. Σε πρόβα. Είστε θίασος σε πρόβα, άρα μάλλον είστε σε πρόβα της πρόβας. Γιατί εγώ θα σας δω το βράδυ. Πώς πρέπει να είμαστε? Α, είδατε, εδώ είναι η πρώτη οδηγία. Άρα εδώ ξέρεις τι έκανε σαν ερώτηση, Λουτσία. Είναι πώς πρέπει να κάψουμε το σπίτι. Αυτό είναι να σαν ερώτηση, κατάλαβες. Το ερώτημα είναι το εξής. Σε συμφέρει πώς να το κάψεις το σπίτι. Να κάψεις απλώς τα έπιπλα και το σπίτι να είναι εντάξει. Όχι, όλο πρέπει. Αν δεν θέλω να το χρησιμοποιήσουν. Έτσι, μπράβο. Και επειδή ξέρεις μετά ότι θα το χρησιμοποιήσουν έτσι όπως θα το χρησιμοποιήσουν, ακόμα και αν έχεις αέριο, φυσικό, είναι μια χαρά για να το ανατινάξεις. Ναι. Και θα τους λες, άμα θες, μένει εκεί μέσα. Δεν έχουμε πρόβλημα που ήταν το δικό σου. Έχω σπάσει και τα παράθυρα όλα, μια χαρά. Αυτό που δεν είπαμε, κυρία Αθηνά, κανένας Αρμένης δεν έκαψε εκκλησία. Ναι. Βλέπεις τη διαφορά? Για να μην είσαι μπουμπούνας και να μην ευρεάζεις. Όχι, αν δεν μου λέγατε δεν θα το. Πραγματικά το έβλεπα σαν ητοπάθεια. Στην εκκλησία μπορεί να μείνει κάποιος. Δεν θα έμεναν ούτως ή άλλως. Στην εκκλησία, άμα θες να μην μείνει, βγάζεις όλες τις καρέκλες, τις σκές. Και λες, άμα θες να είσαι μέσα. Δεν έχουμε θέμα. Ωραία, άρα την εκκλησία, κανένας Αρμένης δεν έκαψε την εκκλησία. Άρα έκαψαν τα σπίτια, τα προσωπικά τους, την ιδιοκτησία τους. Δεν καταλαβαίνεις τώρα τη διαφορά. Χρειάζεται μεγάλο ψυχικό σθένος όμως να το κάνουν πραγματικοί μαχητές. Αλλά ρωτάω, άμα είχαν κάψει την εκκλησία για να μην την βεβηλώσουν οι Αζέροι, θα ήσασταν εντάξει? Δεν ήθελαν να κάψουν την εκκλησία. Αυτό λέω. Αυτό λέω. Αλλά άμα ας πούμε από την εκκλησία δεν θα βγάζετε όλες τις εικόνες, δεν τις αφήνατε? Σίγουρα θα τις βγάλανε, δεν υπάρχει. Άρα θα άφηνες μόνο τα κτίριο. Αλλά τις εικόνες, οτιδήποτε είναι φορητό, το βγάζεις. Και δεν θα έλεγε κάποιος τι ιεροσιλία που βγάζει τις εικόνες. Και δεν θα σου έλεγε κάποιος πώς μπήκε στο ιερό να βγάζει την εικόνα. Θα τα σώσεις όλα. Το έχουμε κάνει πολλές φορές εμείς. Ωραία. Και μετά, όταν δεν είχαμε πια κατοχή, τις ξαναβάζαμε. Ωραία. Τότε λοιπόν, Αθηνά, σε ποιο σημείο είσαι πεσμένη τώρα? Όχι. Χάρηκα, γιατί μπορώ να πατήσω σε αυτούς που υποφέρουν, καταλάβατε. Ναι. Το θέμα είναι αυτό όμως, πρέπει να καταλάβεις ότι ακόμα και αυτός που υποφέρει, αν έχει το πνεύμα της αντίστασης, δεν κάνει ό,τι να είναι. Ναι, είναι κάποιοι που υποφέρουν, αλλά δεν βρίσκονται εντός. Αυτό είναι. Όταν φύγαμε από τον Πόντο, δεν έφυγαν και οι εικόνες μαζί μας. Λέμε. Ωραία, δεν θυμάστε ότι υπήρχαν παπάδες κανονικοί που έδιναν τις εικόνες στο χωριό. Έτσι. Ο καθένας ήταν υπεύθυνος για μια εικόνα. Για να μην τις έχει μόνο ο παπάς και τον εντοπίσουν αμέσως. Ξέρεις τι είναι αυτό για τον παπά? Να δώσει τις εικόνες σε κοσμικούς και να τους εμπιστεύεται. Αυτό είναι το έθνος, ρε παιδί μου. Καταλαβες. Ωραία. Άρα, ξαναλέω. Αν κάποιος είναι πεσμένος, θα του κάνω ειδικό μάθημα. Δεν γίνεται αυτή η δουλειά. Εντάξει, μαχητές έχουμε. Δεν είμαστε και λαμόγια. Άρα, Γιώργο, είσαι πεσμένος. Εσύ, Γιώργο, αν είσαι πεσμένος, έχεις μόνο μία δικαιολογία, γιατί δεν έχεις θερμοσύφωνο. Όλα τα άλλα δεν μετράν. Το έχεις? Έχω. Και λειτουργεί? Τέλεια. Θα το θυμάσαι, 15 Νοεμβρίου λειτουργήσε το θερμοσύφωνο. Ωραία. Άρα η μαμά είναι χαρούμενη? Ναι, βέβαια έχουμε τρελαθεί από τη χαρά. Α, θα κάνετε και σάουνα? Εγώ έκανα εχθές. Σάουνα? Ναι.
Εντάξει, ωραία. Λοιπόν, να το ζήσω και αυτό. Λοιπόν, ξαναλέω. Είναι σημαντικό στο θέατρο. Θέλουμε να παίξουμε τώρα μια κωμωδία, ας πούμε. Θα είστε όλοι κατσούφιδες. Ωραία, σου δίνω ένα παράδειγμα. Αθηνά, η σφαλιάρα είναι για σένα και από τις δυο. Τάκ και τάκ. Ξαναλέω. Άμα 15 του μηνός μαθευτεί ότι ο δάσκαλος με τους μαθητές έπαιζε κωμωδία, ξέρεις τι σφαλιάρα είναι. Η αλήθεια είναι. Είναι τρελή. Δηλαδή κανονικά θα πρέπει να τα βάλουμε στο κλάμα, να παίξουμε ένα ωραίο μυρολόι, να κλαιγόμαστε όλοι και να λέμε πω 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 πω. Και εμείς τους λέμε να, εντάξει, να, και θα κάνουμε και κωμωδία όποτε θέλουμε. Τι θέλω να πω. Άμα έχετε τα κότσα, το κάνετε το κωμικό στοιχείο. Εμένα δεν με πειράζει. Αριστοφάνη να κάνουμε, να μιλήσουμε για παλούκια, για τέτοια πράγματα που νομίζουν οι γυναίκες ότι είναι 20 εκατοστά. Και βέβαια θα το κάνουμε. Βολεύει ο Αριστοφάνης. Άρα λέω. Για έπαθε, Κωνσταντίνε. Α, ναι, γιατί εσύ τους λες αυτό για 20 εκατοστά. Εντάξει, δε. Αφού το ξέρετε, είναι το ανέκδοτο, γι' αυτό δεν μπορούν να παρκάρουν. Πού να ξέρουν τις διαστάσεις από να παρκάρουν με τέτοια δεδομένα. Εντάξει, η Φωτεινή εχθές έμαθε ότι η Δερβούκα ήταν 42 εκατοστά. Ενώ πίστευε ότι 42 εκατοστά ήταν τουλάχιστον έτσι. Τι έλεγαν ότι αυτό είναι 20. Δεν είναι. Λοιπόν, Παναγιώτη, μην μας δείξεις τη φλογέρα σου και περιμένουν οι άλλες να έχεις την ίδια φλογέρα. Ξέρεις. Μπράβο. Αυτό είναι. Α? Ωραία. Τενόρο. Ξαναλέω λοιπόν. Ξαναλέω. Αυτό που έχει σημασία είναι το εξής. Τι νευριάζει, τον κατακτητή. Το χιούμορ, αυτό νευριάζει πάρα πολύ. Σου λέει αυτός που κανονικά πρέπει να ζητάει έλεος, να είναι γονατιστός, να μας ζητάει να τον βοηθήσουμε κτλ. Εσύ του λες, εντάξει φίλε, τι έκανες νομίζω. Το ακμαίο ηθικό. Ωραία. Ναι, ωραία, δεν κατάλαβα. Τα ανέκδοτα με τους Σπαρτιάτες, τα έχετε ακούσει. Λέει, έχουν φέρει πάρα πολλούς τοξότες, θα ρίχνουν βέλη παντού. Ωραία, θα δώσουμε μάχη με σκιά. Είναι τρελή. Του λέμε ότι θα έχουμε γεμίσει εκατομμύρια βέλη και αυτοί λένε ότι θα πολεμήσουμε με σκιά. Είναι τρελό ο άλλο. Γιατί κανονικά ποντάρει στον εκφοβισμό. Okay. Άρα δεν είναι το ίδιο στο θέατρο. Έχει μια παράσταση. Εντάξει. Ξαναλέω. Ακόμα και όταν εσεί ακούτε τα περίφημα βιολιά και κλαίτε στι ταινίε, έχετε αναρωτηθεί αν κλαίνουν μέσα στην ορχήστρα. Στην ορχήστρα δεν κλαίνουν. Η ορχήστρα προσπαθούν να παίξουν σωστά. Άρα έχουν αρκετό πόνο έτσι και εσύ την ώρα που παίζουν σωστά σε λες πω πω Παναγία μου, πάει ο ήρωας, ξέρω εγώ, ότι κάτι τέτοιο. Λοιπόν, ξαναλέω, το που έχει σημασία είναι πώς νιώθετε εσείς, πώς εκπέμπετε. Ωραία. Εγώ τώρα άμα σας δω χεσμένο θα σας βγάλω την εικόνα. Θα την κάνω τι, να είστε χεσμένοι στην τουαλέτα, όχι σε μάθημα. Ναι και εκεί πέρα πάνε χεσμένοι, δεν είναι ανάγκη να πάνε αλλού. Ωραία, ξαναλέω. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι αποφασίζουμε. Τι αποφασίζουμε? Μπορούμε να κάνουμε θέατρο? Ναι. Γιατί κάνουμε θεατρικότητα αυτές τις δύο μέρες, δηλαδή σήμερα την Κυριακή? Γιατί ήθελα, κανονικά το κάνουμε πάνω κάτω αυτή την περίοδο, αλλά ήθελα να είναι αυτή την Κυριακή, ειδικά με τα 15 και 15, και λέω θα το καταλάβουν διαφορετικά οι μαθητές. Άρα, όποιος είναι πεσμένος, δεν μπορεί να είναι μαθητής. Η καλύτερη περίπτωση είναι πιστός, αλλά δεν ξανακολουθεί ούτε να παρακολουθεί. Δεύτερον, άμα εσείς εκπέμπετε μαχητικότητα, εκπέμπετε χαρά, κανονικά, θα σου δώσω ένα παράδειγμα άλλο, κυρία Αθηνά. Η Νταρμπούκα κανονικά είναι το όργανο του πατέρα της Ελένης. Το ξέρεις αυτό? Δεν το είδα, όχι. Έχει εκεί, δίπλα της, πρέπει να έχει κάπου κοντά, εκεί κάτι θα έχει. Άμα δεν έχει κοντά, θα είναι ότι δεν έκανε ασκήσεις. Λοιπόν, αυτό είναι εδώ, δεν είναι του μπαμπά της. Εγώ όταν κάνω το μάθημα, ο μπαμπάς της πέθανε. Θα μπορούσε να μου πει, μα είναι κακός ο δάσκαλος που κάνει αναφορά στο όργανο του δασκάλου και μετά του πατέρα μου. Μα ήταν ένας τρόπος η Ελένη να το ζήσει, τη ζωντανή μνήμη. Μνημόσυνο είναι αυτό ο δάσκαλος, βεβαίως. Δεν είναι μόνο μνημόσυνο, γιατί εδώ συνεχίζεις. Τώρα η Ελένη δεν θα κάνεις μαθήματα. Έτσι πράγμα. Άρα λέω ότι στην πραγματικότητα είναι μια συνέχεια. Κάποιος θα μπορούσε να πει και να δει την Ελένη καλά εσύ. Ο πατέρας σου πέθανε. Τώρα πόσο καιρό έχει που πέθανε ο παραδάπογος? 19 μήνες. 19 μήνες.
μετά από 19 μήνες εσύ παίζεις τον Μπερλέκη. Εσύ, Ελένη, πρέπει να του πεις, ναι ρε μαλάκα, παίζω τον Μπερλέκη, είναι του Μπερλέκη του πατέρα μου. Γιατί ποιος θα το παίξει άμα δεν το κάνει η Ελένη, κυρία Αθηνά, καταλάβες. Άρα άμα είσαι σε χαμηλό επίπεδο θα πεις, ρε παιδί μου, έτσι τον θυμάσαι. Μα και έτσι τον θυμόμαστε. Και δεν λέμε βλακίες στους μικρούς για τα άστρα μακαρόνια, δεν λέω περισσότερα, θα καταλάβουν. Λες κάτι συγκεκριμένο. Το του Μπερλέκη είναι του πατέρα μου. Εγώ τώρα όταν έχω πράγματα που είναι ενθύμια από το Αρτσάχ, στο Ινστιτούτο έχουμε πράγματα που είναι γλυπτά και είναι ξύλινα. Αυτά θα μπορούσαν να ήταν καμένα τώρα. Εντάξει. Εμένα ένας Αρμένης μου πει, ρε παιδί μου, εφού εσύ το είχες πάρει εσύ, μπορείς να μας το ξαναφέρεις γιατί δεν έχουμε άλλο, θα το έφερνα. Καταλαβαίνεις. Λοιπόν, άρα ξαναλέω, είναι το ίδιο. Καθένας έχει από την οικογένεια, ο Σπύρος ας πούμε, όταν θα πεθάνει ο Σπύρος, άμα κανένας πια δεν παίζει με τα όργανα του, θα είναι χαρούμενος. Η ψυχή του πώς θα είναι. Και τα πικρίμα. Ενώ άμα ο Σπύρος βλέπει ότι όλοι παίζουν με τα όργανα του, ακόμα και εγώ Σπύρο με τη λύρα σου. Λοιπόν, άμα παίζουν όλοι με τα όργανα του, δεν θα πούνε αυτό είναι η συνέχεια. Okay. Όταν γράφουμε θεατρικά, για να σας δώσω ένα παράδειγμα, ας πούμε. Όταν ο Αισχύλος γράφει τους Πέρσες, δεν είναι θεατρικό. Δεν αναφέρεται όμως σε μάχη που ήταν και αυτός. Δεν είναι παράξενο. Δηλαδή λες, ρε φίλε, αλλά τι ήθελε να δείξει. Ήθελε να δείξει ότι εμείς τους νικήσαμε. Και όχι μόνο τους νικήσαμε, το ανεβάζουμε θεατρική παράσταση, το παίζουμε, χειροκροτάμε πάνω σε αυτό. Και όλοι, να μου σηκώθηκε η τρίχα μόνο που το λέω. Καράβες, και κάτω τον Αισχύλο. Θα μπορούσε ο Αισχύλος να πει, εντάξει παιδιά, βετεράνος, ήμουν, τέλειωσα. Όχι. Γιατί με τους Πέρσες, όταν θα ξαναδιαβάσεις, κυρία Αθηνά, τους Πέρσες, θα πεις, ρε γαμώ, το κοίτα που το σκέφτηκε να γράψει και θεατρικό. Ρωτάω, άμα δεν υπήρχαν αυτά τα θεατρικά, δεν υπήρχαν τα ποίηματα, ο Επιτάφιος κτλ. Είναι μερικά πράγματα που δεν θα τα ξέραμε. Γιατί πώς πια, ποιος πάει να διαβάσει τεχνικά ζητήματα, ιστορικά, να βρει αρχεία και τελικά επιστημονικό. Ποιος θα το κάνει αυτό. Ενώ άμα έχεις ένα τραγούδι, εντάξει, το αξιονιστή τι είναι. Δεν είναι για τη Βόρεια Ήπειρο. Γιατί εμείς δεν το συνδυάζουμε, ας πούμε, να πάμε στη Βόρεια Ήπειρο, που είναι η Μυρπομένη, να πάμε στη Βόρεια Ήπειρο, εκεί πέρα, φαντάσου τώρα ότι όλοι μαζί, σαν χοροδία, να τραγουδήσουμε κομμάτια από το αξιονιστή. Πολύ καλό. Εσύ πιστεύεις ότι θα ήταν ουδέτερο. Δεν θα ήταν ουδέτερο. Αφού ξέρουμε ότι το κείμενο γράφτηκε για εκείνη την εποχή. Όταν ακούς Τσακίρογλου πώς εννοεί όλο αυτό το θέμα και πώς κάνει την ανάγνωση, σου σηκώνεται η τρίχα που δεν είσαι εκεί. Εντάξει. Όταν μιλάει για τις κονσέρβες, μα τις τρίχες από το στήθος κτλ. Το βλέπεις βιωματικά. Ρωτάω. Πόσοι από εμάς ήταν σε αυτό το έπος ζωντανά. Δεν είναι. Άρα, εμείς όμως ζωντανά μπορούμε να τραγουδήσουμε το αξιονιστή. Εγώ αυτό που προσπαθώ να σας πω και μέσω του θέατρου, θα το κάνουμε και το απόγευμα, είναι ότι το θέατρο ενισχύει τη ζωή. Δεν είναι απλώς μια πράξη πολυτέλειας, λες, αν θα πάμε θέατρο. Εγώ τώρα δεν σας λέω να πάτε σε παράσταση θεατρική. Είναι να συμμετέχετε και να πείτε, εγώ τι μπορώ να κάνω μέσα στο θέατρο. Τώρα θα μου πείτε, εντάξει, είμαι κομπάρσος, έχω τρεις ατάκες, είμαι πρωταγωνιστής, ο καθένας το δικό του. Είναι το ίδιο. Καταλάβες. Εγώ δεν έχω δει ποτέ το τρίγωνο να λέει, άμα αν και εγώ θα ήθελα να είμαι βιολί. Πάρε βιολί, ρε μαλάκα, μην πάρεις τρίγωνο. Άμα πάρεις τρίγωνο, να χτυπάς και σωστά το τρίγωνο. Εντάξει. Άμα θες τύμπανα, θα ζεις τύμπανα. Άρα ο καθένας με το δικό του. Το που έχει σημασία είναι αυτό να είναι συντονισμένο. Γιατί ξέρετε τι έχει πλάκα. Ένα όργανο σαν το τρίγωνο ή σαν το μικρό κλαρίνο κτλ. Άμα κάνουν λάθος, ακούγεται παντού. Γιατί είναι τόσο ψηλή η νότα, ο άλλος που έχει μπασόν κτλ. Άμα κάνει βουβού, μέχρι να το καταλάβεις τι γίνει, λες, μάλλον θα είναι γραμμένο. Άμα κάνετε τη φανταστική συμφωνία του Μπερλιόζ και το παίξετε σε λάθος σημείο, και να ξέρετε, για όσους δεν το ξέρουν, ότι μερικές φορές, αν δεν είναι σε πολύ καλή υγεία, προτιμούν να παίζουν πιο σιγά ή ακόμα και καθόλου, παρά να παίξουν λάθος.
Δηλαδή σου λέει, ποιος τώρα ξέρει ότι εγώ βγάζω τρεις νότες σε αυτό το σημείο. Ενώ άμα τις κάνεις φάλτσο αυτές τις τρεις νότες και ο πιο κόπανος η μουσική λέει, παιδιά, αυτό δεν κολλάει εδώ μέσα, τι έκανε. Είμαστε εντάξει, ωραία. Άρα ξαναλέω το ίδιο. Να ξέρετε στις χοροδίες, όταν τραγουδάνε όλοι, το λέω και για την κυρία Βίκη, μερικές φορές δεν τραγουδάνε όλοι, γιατί είναι μερικές που έχουν χάσει το ρυθμό και κάνουν μόνο την κίνηση. Γιατί όπως καταλαβαίνετε, όταν ας πούμε η Άννα Μαρία έχει κάνει χοροδία που ήταν 500 άτομα. Τα 500 άτομα, εσείς πιστεύετε ότι για να παίξουν το Κάρμινα Μπουράνα, κανένας δεν έκανε πουθενά κανένα λάθος. Μα χαιστήκαμε γιατί δεν το ακούμε. Για να καταλάβετε, όταν είστε 500 άτομα, σας δίνουν οδηγία να μην ανασταίνετε την ίδια στιγμή. Απλώς να ανασταίνετε. Ανασταίνετε όπου να είναι. Κανονικά, όταν βλέπετε την παρτιτούρα, έτσι γίνει η Κωνσταντίνε, έχουμε τις ανάσες. Εδώ είναι από τις σπάνιες φορές που σου λένε μην κοιτάζετε τις ανάσες, ανασταίνετε όπου να είναι και αυτό μπαίνει στον κεντρικό θόρυβο. Γιατί αλλιώς θέλω να φανταστείτε. Εσείς ακόμα και εσείς μόνο, άμα κάνετε. Άμα κάνετε ήδη 30 άτομα, θέλετε πως είναι με 500 σε ορχήστρα με ακουστικό. Το κοινό ακούει να λέει, παιδιά, τι έγινε. Απλώς ανασένουν. Άμα βήξουν. Αυτό που ήθελα να σας πω είναι πρώτον, άμα έχετε άγχος, ο δείκτης νοημοσύνης κατεβαίνει. Άμα είστε πεσμένοι, το δείχνετε στους άλλους, είναι και αυτοί πεσμένοι. Άρα, θυμάστε τους στοϊκούς, τι λέμε. Του λέει, το βασανίζει ο άλλος, του λέει, θα σπάσει το χέρι. Θα σπάσει το χέρι, θα σπάσει το χέρι. Το σπάσες, είδες. Ο άλλος πάλι νευρία σου λέει, καλά, κάνει χιούμορ ακόμα και όταν του έχω σπάσει το χέρι και κάνω βασανιστήρια. Ναι, αυτός είναι ο επίκτητος. Φιλόσοφος ολόκληρος, όχι ότι να είναι. Αλλά κανονικά θα πεις, καλά ρε παιδιά, τόσα κότσια είχε. Ναι, είχε κότσια, τα άλλα δεν τα είχαν σπάσει. Α, κλείνω με αυτό εδώ λέγοντας το εξής. Αν εκπέμπεται ένα ύφος που έχει σοβαρότητα, μαχητικότητα, είστε χαρούμενοι, είστε ικανοί να κάνετε χιούμορ, είστε ικανοί να γελάσετε, ποιος θα πει ότι είστε πεσμένοι. Εσύ ακόμα και η Αθηνά φαίνεται πιο χαρούμενη τώρα, ρε. Φαντάζομαι ότι φαίνεται χαρούμενη και η Μαρία. Που η Μαρία για να φανεί χαρούμενη πρέπει να υπάρχει ανάσταση. Μαρία, για σένα μιλάω. Ναι, βέβαια. Μαρία, να ξέρεις ότι είσαι η μόνη Μαρία που λέει εγώ. Αλλά ξέρω ότι μιλάω σε σένα. Εντάξει. Θυμάστε το ανέκδοτο, ε. Α, δεν το ξέρεις τώρα το ανέκδοτο. Όταν μιλάς, οι γυναίκες πάντοτε πιστεύουν ότι μιλάς για αυτές. Αυτό το είχα πει το ανέκδοτο μέσα στο πανεπιστήμιο και όλες οι μαθήτριές μου είπαν όχι εγώ. Και λέω, καταλάβατε ότι είναι αυτό αναφορικό, ότι άμα πείτε όχι εγώ θέλει απλώς ότι πιστεύω ότι μιλάω για εσάς. Α, ναι. Τέλος πάντων. Οκ, αυτά για σήμερα.